Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλες και όλες εσάς που δώσατε έναν σπουδαίο αγώνα. Θέλω να συγχαρώ τη Ρένα τη Δούρου και το επιτελείο της, διότι κατέγραψε μια ιστορική νίκη. Μια ιστορική νίκη για την περιφέρεια της Αττικής, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, που συνδυάζεται με ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε αυτή τη μεγάλη και μακρά ιστορία των αγώνων, που η αριστερά ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, για πρώτη φορά, με την ψήφο του λαού μας, κερδίζει μια εκλογική αναμέτρηση σε εθνικό επίπεδο. Και στέλνει, ο λαός μας στέλνει, ένα ισχυρό μήνυμα. Ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη να ακουστεί καλά και ακούστηκε καλά. Και το μήνυμα είναι ότι αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερο ήλιο, αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερη αξιοπρέπεια, αυτός ο λαός δεν βολεύεται παρά μονάχα με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, προκοπή. Και είμαστε εμείς αυτοί που αναλαμβάνουμε μια ιστορική ευθύνη να γυρίσουμε τον τροχό της ιστορίας. Σήμερα όλη η Ευρώπη μιλά για τον ελληνικό λαό, γιατί καταδίκασε στη χώρα που επελέγει ως πειραματόζωο της κρίσης τις πολιτικές της λιτότητας. Όλη η Ευρώπη, σχεδόν όλη. Υπάρχει ένα μικρό της κομμάτι στο Μέγαρο Μαξίμου και στους τηλεοπτικούς σταθμούς που κάνει πως δεν κατάλαβε σήμερα τι έγινε στη χώρα. Μια ιστορική νίκη. Κάνουν πως δεν την κατάλαβαν. Εμείς όμως θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε διότι γνωρίζουμε. Δεν ήμασταν αδαείς να πιστεύουμε, όποιο και αν ήταν το μέγεθος αυτής της καθαρής νίκης, ότι θα φεύγαν από μόνοι τους. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να τους αφήσουμε να φύγουν από μόνοι τους. Εμείς θα τους ρίξουμε με τους αγώνες μας, με τη δράση μας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το λαό μας που υποφέρει και θα διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του. Θα διεκδικήσει τη δημοκρατική διέξοδο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ τον Γαβρίλ, τον Σακελαρίδη και τους συνεργάτες του στην Ανοιχτή Πόλη. Έδωσαν ένα σπουδαίο αγώνα. Με εντιμότητα, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Διεκδίκησαν μια μεγάλη αλλαγή σε ένα συντηρητικό Δήμο. Φτάσανε πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για όλους εμάς είναι σαν να κέρδισε ο Γαβρίλ, διότι μας έκανε να αισθανθούμε περήφανοι, να ονειρευτούμε, και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο. Θέλω να συγχαρώ και τους νέους δημάρχους που εκλέχθηκαν σήμερα με τα ψηφοδέλτια της ριζοσπαστικής αριστεράς σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε μια σειρά από μεγάλους δήμους. Στην Κεσαριανή, την ιστορική Κεσαριανή, στο Βίωνα, στο Εγάλεο, στους Ζωγράφους, στην Αγία Παρασκευή, στο Χαλάνδρι, στο Κερατσίνι, στη Λάρισα, στην Κέρκυρα, σε μια σειρά από ιστορικούς δήμους, αλλάζει το χρώμα του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάποιοι την προηγούμενη εβδομάδα βιάστηκαν. Σήμερα είναι υποχρεωμένοι να παραδεχθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας διάτλωνας τέρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι μια δύναμη που έχει βαθιές ρίζες μέσα στο λαό μας και στην κοινωνία μας. Και αυτές οι βαθιές ρίζες είναι οι ρίζες της παράδοσης των μεγάλων αγώνων του λαού μας. Γιατί πάντα στους μεγάλους αγώνες του λαού μας δίπλα ήταν η αριστερά. Από τα χρόνια του ΕΑΜ, τα χρόνια της εθνικής αντίστασης, τα χρόνια της αντιδικτατορικής πάλης. Έτσι και τώρα θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας
με τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, συγκροτώντας μια πλατιά κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που θα φέρει πολύ γρήγορα στον τόπο τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη ανατροπή, για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας σε νέα θεμέλια αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Και τα πρώτα δείγματα γραφής μιας διαφορετικής, μιας εναλλακτικής, μιας πραγματικά προοδευτικής διακυβέρνησης θα τα δώσει η νέα Περιφερειάρχης της Αττικής, η Ρένα Ιδούρου. Καλή δύναμη σε όλους. Συνεχίζουμε αυτόν τον δίκαιο και όμορφο αγώνα. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Σήμερα ας χαρούμε, ας πανηγυρίσουμε. Από αύριο όλοι μαζί στον αγώνα για τη συγκρότηση μιας πλατιάς λαϊκής ενότητας. Γεια σας. Nice.